Κάποτε, πριν από πολλές πολλές χιλιάδες χρόνια, υπήρχε μόνος ο παντοδύναμος Θεός. Τίποτε άλλο δεν υπήρχε τότε, παρά μόνον εκείνος. Ούτε κόσμος, ούτε ήλιος, ούτε φεγγάρι, ούτε άστρα. Μα ο Θεός ήταν και είναι πάρα πολύ καλός και εντελώ ευτυχισμένο. Θέλησε λοιπόν μέσα στην απέραντή του καλοσύνη να κάνει κι άλλα πλάσματα που να είναι κι αυτά όπως ο ίδιος καλά και ευτυχισμένα στην αρχή δημιούργησε τους αγγέλους, τα ξεχωριστά αυτά πλάσματα που ζουν πάντα μαζί του, τον υμνούν και εκτελούν τις διαταγές του. Έπειτα έφτιαξε τον κόσμο, τη γη, τη θάλασσα, τον ήλιο, το φεγγάρι, τα άστρα και κάθε άλλο πράγμα που υπάρχει. Επάνω στη γη έπλασε ανθρώπους. Για να κάνει πιο όμορφη τη ζωή τους, τους χάρισε ζώα, πουλιά, δέντρα και λουλούδια. Θα περίμενε κανείς πως οι πρώτοι αυτοί άνθρωποι θα εκτιμούσαν τις δωρεές του Θεού και θα έδειχναν ευγνωμοσύνη απέναντί του και υπακοή στο θέλημά του. Η υπακοή τους δε αυτή θα ήταν για το καλό τους. Γιατί θα τους χάριζε τη χαρά και την ευτυχία και στη ζωή αυτή που ζούμε εδώ στη γη και στην άλλη την αιώνια. Ο Αδάμ όμως και η Εύα που ήταν οι πρώτοι άνθρωποι που έπλασε ο Θεός δεν θέλησαν να είναι καλοί και δεν έδειξαν ευγνωμοσύνη απέναντι στο Θεό. Μόνοι τους λοιπόν προκαλέσανε την τιμωρία του και έχασαν την ευτυχία τους. Ο Πανάγαθος όμως Θεός που αγαπά πολύ το πλάσμα του τον άνθρωπο υποσχέθηκε να στείλει μια μέρα στη γη το μονάκριβο παιδί του, το Χριστό που ήταν Θεός και άνθρωπος για να γίνει σωτήρας των ανθρώπων και για να τους ανοίξει το δρόμο προς τον ουρανό. Λίγα χρόνια ύστερα από τον Αδάμ και την Εύα, ο κόσμος έγινε πολύ κακός. Πολλοί άνθρωποι λυσμόνησαν τελείως το Θεό και λατρεύσανε τα είδωλα. Μόνο οι κάτοικοι μιας χώρας της Παλαιστίνης, που το όνομά τους ήταν Εβραίοι, μείνανε πιστοί στο Θεό. Αυτοί πάντα πιστεύανε πως μια μέρα θα έρθει ο Χριστός, που στη γλώσσα τους λεγότανε Μεσσίας. Με λαχτάρα λοιπόν, περίμεναν τον ερχομό του. Λίγους μήνε προτού γεννηθεί ο Χριστό, ο Άγγελο Γαβρίλ παρουσιάστηκε σε μια ευρεοπούλα που τη λέγανε Μαρία και τη είπε πω αυτή θα είχε τη μεγάλη, την ξεχωριστή τιμή να γίνει η μητέρα του Μεσία, πως θα αποκτούσε παιδί που θα ήταν γιο του Θεού. Η Μαρία, που όλοι την ξέρουμε με το όνομα Παναγία, διαλέχθηκε από όλε τι γυναίκε που ζήσανε ω τότε, γιατί ήταν πάρα πολύ καλή και άγια και δεν έκανε ποτέ και το παραμικρότερο κακό. Ο άγγελος της είπε πως θα ονομάσει το παιδί της Ιησού και θα έχει πατέρα το Θεό. Η Παναγία ήταν αρβωνιασμένη με τον Ιωσήφ. Αυτός θα ήταν ο Θετός, όπως λέμε πατέρας του Χριστού. Θα έπαιρνε δηλαδή μόνο τη θέση του πατέρα και θα φρόντιζε πατρικά για το παιδί της Παναγίας. Τα παραδείγματα της Παναγίας και του Ιωσήφ μας δείχνουν, πως εκείνο που έχει σημασία για το Θεό δεν είναι ούτε τα γράμματα που ξέρουμε, ούτε τα χρήματα που έχουμε, ούτε τα άλλα αγαθά που μπορούμε να μαζέψουμε στη γη, αλλά το τι είμαστε, δηλαδή πόση αρετή έχουμε μέσα στην καρδιά και στην ψυχή μας.